Τη δημιουργία ενός γεροκομείου στο Δήμο Νέας Ζύχνης ανακοίνωσε μέσω συνέντευξης τύπου ο Δήμαρχος της περιοχής Ανδρέας Δαϊρετζής. Στόχος του Δημάρχου, όπως είπε και ο ίδιος, είναι οι εργασίες να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα και μόλις ολοκληρωθεί η θητεία του να είναι έτοιμο για τους ηλικιωμένους του Δήμου του. Στόχοι για το 2016, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είχα πει όταν κατέβηκα στις τελευταίες εκλογές ότι δεν είχαμε πρόγραμμα. Λοιπόν, εμείς κατέβηκα στις εκλογές χωρίς να έχω πρόγραμμα. Καταθέσαμε την αξιοπιστία μας στην κρίση του κόσμου, αυτό το πράγμα. Καταθέτουμε την αξιοπιστία μας. Δεν έχω πρόγραμμα. Σχεδιάζουμε κάθε μέρα ανάλογα με τα οικονομικά μας. Στόχοι μας. Είχα βάλει ένα στόχο, το πιο βασικό, αυτό με ενδιαφέρει μόνο. Δεν θέλω και τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Να το κάνω και θα το κάνω αυτό δηλαδή. Να κάνω γεροκομείο στο Δήμο. Αυτό είπα μέχρι το τέλος της σημερινής θητείας μου, το 9 δηλαδή, το γεροκομείο θα γίνει. Και θα λειτουργήσει. Ήδη έχει γίνει η μελέτη, έχει προχωρήσει η μελέτη. Στην πρώτη φάση θα είναι για 55 διαρρώντες. Έχει γίνει μελέτη, έχει πληρωθεί η μελέτη, είναι έτοιμη. Και προσπαθώ να βρω έναν τρόπο χρηματοδότησης. Θα το βρω. Εάν δεν το βρω, έχει τις δυνάμεις ο Δήμος να το κάνει και από μόνος του. Η φετινή χρονιά θα είναι μια χρονιά που θα είναι καθοριστική, θα ξεκινήσουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Αυτό δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Με ενδιαφέρουν εμένα τα γεροντάκια. Δυστυχώς στην επαρχία μείναν απλοί άνθρωποι, ηλικιωμένοι άνθρωποι, πάρα πολλοί αποστράτευτοι άνθρωποι. Στόχος μου είναι το γεροκομείο. Όλα τα άλλα γίνονται. Αγροτικούς δρόμους, ρίξαμε πάρα πολύ βάρος. 1 εκατομμύριο λεφτά έχουμε δώσει φέτος για αμοχαλικοστρώσεις σε αγροτικούς δρόμους. Το ξέρουν αυτό ο Δήμος. Ζύχνη, Γάζαρο, Δραμπίσκο, Αλιστράτη, όλα και όλα τα μικρά χωριά. 2 γκρέιντερ μόνιμα δουλεύουν. Λοιπόν, έχουμε ρίξει μεγάλο βάρος στους αγροτικούς δρόμους. Κοινωνική μας πολιτική, όπως είπα, είναι το γεροκομείο. Πολιτιστικά θεωρώ είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε την θεατρική ομάδα του Δήμου, δύο φιλαρμονικές. Οι οποίες και επειδή και εγώ ήμουν μουσικός παλιότερα, λοιπόν, γνωρίζω από μουσική, ο Δήμος είναι η κέρκυρα του νομού μας. Οι φιλαρμονικές που έχουμε είναι επαγγελματικές άνθρωποι χωρίς να πληρώνονται. Τέτοια απόφαση έχουν. Εγώ καταλαβαίνω από μουσική. Μόνο η Ζύχνη έχει 80% παιδιά. Η Αριστράτη έχει 70-80 παιδιά. Λοιπόν, εκεί είναι το έργο του βάρος. Ο κύριος Δαϊρετζής τόνισε μάλιστα πως ο Δήμος Νέας Ζύχνης δεν έχει χρέη και σημείωσε πως αυτό είναι αποτέλεσμα καλής διαχείρισης του Δήμου. Προσπαθούμε όμως με τη σωστή διαχείριση, γιατί ακούω κάποιος να κάνει διαχείριση. Συμβού δεν υπάρχει. Και με του πάση θα κάνει ότι άλλος μπορεί να ζει εξίσου καλά και με 200 ευρώ το μήνα. Και άλλος θα παίρνει και 5.000 και να μην ζει καλά. Εμείς προσπαθούμε μέσα από τα λεφτά που παίρνουμε να τα αποκρίνουμε στις υποχρεώσεις μας απέναντι στους δημότες, σε όλους τους πολίτες εδώ του Δήμου μας. Πάμε καλά, έχουμε και περίσσευμα. Εκτελούνται αρκετά έργα στο Δήμο, πάρα πολλά, όχι μπορώ να πω, παρά την οικονομική συγκυρία δεν έχουμε εκκρεμή έργα, έχουμε απορροφήσει πάρα πολλούς πόρους. Αυτά τα τελευταία λεφτά που ήταν από το πόστο Πανταζίου το έχουμε απορροφήσει, κάναμε ένα δρόμο, αγροτικό δρόμο 5-6 χιλιόμετρων στην τελευταία και τελειώνουμε και αυτό. Γενικά αντιμετωπίζουμε κατά τη γνώμη με επάρκεια την καθημερινότητά μας. Την καθημερινότητα, γενικά θεωρώ πως το βλέπουμε και οι δημότες αυτού, ότι έχουμε ένα Δήμο με ο οποίος τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ ομαλά. Ο ίδιος ανέφερε πως είναι ο μόνος Δήμος που δεν έχει κανονισμό λειτουργία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ενότητας Ερών και οι συνεδριάσεις του κρατούν το πολύ 2 ώρες. Γενικά υπάρχει μια σωστή λειτουργία του Δήμου. Ένα πράγμα να σας πω, ότι ο Δήμος Νέας Ζύχνης είναι μοναδικός στην Ελλάδα που δεν έχει κανονισμό λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Να καταλάβετε πόσο ψηλά έχουμε φτάσει. Υπήρχε κανονισμό όταν ανέλαβα Δήμο στο 7, του κατήργησα. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει χωρίς να έχει κανονισμό. Λοιπόν, σε άλλα δημοτικά συμβούλια βάζουν ρολόι. Ένα λεπτό θα μιλά. Και τα δημοτικά συμβούλια χωρίς κανονισμό δεν διαρκούν στην πιο περίπτωση στην ακραία πάνω από μία ώρα. Τελειώσαμε δημοτικά. Γιατί δεν υπάρχουν, υπάρχει διαφάνεια, ούτε έχουν καμιά φορά ως δήμαρχος. Ούτε μία φορά προς συνεδρίαση, έχω τώρα πόσα χρόνια δήμαρχος, της παράταξης, δεν υπάρχει παράταξη, υπάρχει δημοτικό σύμβουλο, αρνούμε να δεχθώ την παράταξη. Αυτό είναι ο Παυλόπουλος, το τελευταίο κώδικα του, δεν υπήρχε παλιότερα, το επέβαλε μέσα να υπάρχουν παρατάξεις να υπάρχουν. Δεν υπάρχουν παρατάξεις στους Δήμους, να πούμε. Αν υπήρχαν παρατάξεις στους Δήμους, το έλεγα παλιά φορά και πριν από 10 χρόνια πάντοτε το έλεγα αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε η Ελλάδα από το 1950 που λειτουργεί το κοινοβουλευτικό σύστημα έτσι, το ελεύθερο, να έχουμε σε κάθε δήμο, κάθε χωριό από 500 παρατάξεις.